Μετά των χορτασμών των πεντακισκυλίων, αγαπητοί μου, που η Εκκλησία μας επρόβαλε την περασμένη Κυριακή, ακολουθεί ένα περιστατικό εκτάκτως ωφέλιμο σε συμπεράσματα. Όσο οι μαθητές μοίραζαν τα κομμάτια των άρτων και των ψαριών, το πλήθος εθαύμαζε το γεγονός του θαύματος, γιατί ήδη είχε γίνει αντιληπτό πως από τα χέρια τους έβγαινε πρωί και το ψωμί μοίραζαν και δεν τελείωνε. Πως γινόταν αυτό? Και τότε φυσικό ήταν να σκεφτούν ανάλογα δια τον Ιησούν. Μα σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ιούν άνθρωποι ειδώντες ο επίησεν σημείων ο Ιησούς έλεγον, ότι ούτως εστίν αληθώς ο προφήτης, ο ερχόμενος εις τον κόσμο». Λέγει, οι άνθρωποι οι οποίοι έφαγαν, είδαν, αφού είδαν το σημείο, το θαύμα αυτόν του Ιησού, έλεγαν ότι είναι ο αναμενόμενος προφήτης που θα ήρθε το εις τον κόσμο. Ο λαός εγνώριζε από τον Μωυσή ότι ανεμένετο ο Μεσσίας, ο μεγάλος προφήτης, ο όμοιος με τον Μωυσή, όπως ο ίδιος είχε διακηρύξει. Εν τω μεταξύ, κατά το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα των 15 αιώνων, μέσα από πολεμικές περιπέτειες και ξενικές κατοχές του λαού του Θεού, άρχισε ο λαός να μεταβάλει την εικόνα του Μεσσίου. Όχι όπως την περιγράφει ο Μωυσής, αλλά προσέδιδαν εις το πρόσωπο του Μεσσίου εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Έτσι ο Μεσσίας για αυτούς ήταν περισσότερο ένα εθνικόν πρόσωπον και ο λιγότερο ένα θρησκευτικόν. Και η αφορμή δόθηκε. Πολλαπλασιασμός και χορτασμός των πεντακισκυλίων θύμιζε το μάνα στην έρημο που έδωσε ο Μωυσής. Πώς μπορούσαν να φάνε? Όπως το Μωυσής έδωσε το μάνα. Να λοιπόν, είπαν, ήλθε ο προφήτης. Έτσι η πρόθεση του λαού στην έρημο ήταν να αρπάξει και να ανακηρύξει τον Ιησούν εις βασιλέα. Αυτή ήταν αυτό το εθνικιστικό, θα λέγαμε, στοιχείο που είχε μπει μέσα στο αίμα του λαού κατά τη διάρκεια των 15 αιώνων. Και όπως μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λέγει: «Ιησούς ουν γνους ότι μέλουσιν έρχεστε και αρπάζειν αυτόν ή να ποιήσωσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησεν πάλι εις το όρος αυτός μόνος». Ο Ιησούς λέγει, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να τον αρπάξουν, είδατε τι ρήμα, να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε και ανέβηκε στο βουνό επάνω μόνος μονότατος. Οι μαθηταί όμως, διαποτισμένοι και αυτοί από το πνεύμα του λαού, γιατί από το λαό προήρχοντο, περί εθνικού Μεσσίου έπρεπε να διαφυλακθούν από μια τέτοια πλάνη. Έτσι εξηγείται τώρα η ενέργεια του Ιησού που αναγκάζει τους μαθητάς του να ανεβούν στο πλοίο και να αναχωρήσουν.
Ινάγκασεν αυτούς, λέει, της ελθύνης το πλοίον. Ινάγκασεν. Το ρήμα αναγκάζω σημαίνει με το ζόρι κάνω κάτι. Δεν ήθελαν οι μαθητές να μπουν στο πλοιάριον, διότι είχαν κολακευθεί. Μοιράζοντας το ψωμί, άκουγαν από το στόματα των ανθρώπων επένους δια των διδάσκαλων. Άκουγαν και την απόφασή τους να τον κάνουν βασιλιά. Μα αν ο Κύριος και ο διδάσκαλος θα γίνεται ο βασιλιάς, τότε εμείς τι θα γινόμεθα, υπουργοί του. Έτσι, αγαπητοί μου, τους αναγκάζει ο Κύριος να μπουν στο πλοίο, διότι έπρεπε να φύγει αυτή η αρρώστια. Και ευθέως, σημειώνει ο Ματθαίος, ευθέως, αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, όπως τα παιδιά μας άμα τα δούμε για μια στιγμή σε ένα περιβάλλον εσχρό, τα αρπάζομαι αμέσως και φεύγομαι. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίο, να μπουν στο πλοίο, και προάγειν αυτόν εις το πέραν, να τον περιμένουν απέναντι στην όχθη, έως ου απολύσει τους όχλους, έως ότου ο ίδιος μόνος του απολύσει τους όχλους. Αλλά γιατί ο Κύριος αναγκάζει τους μαθητάς του να ταξιδεύσουν μόνοι? Πρώτον, για να αντιληφθούν την ανθρωπίνη αδυναμία τους, ότι χωρίς τον Χριστό τίποτα δεν μπορούν να επιτύχουν. Ο Κύριος τους το είπε, ότι χωρίς εμού ου δύναστε ποι ειν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Σκεφτείτε, αγαπητοί, λέμε να φυλαχτώ από εκείνο το κακό, από εκείνη την αμαρτία. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίεσαν και οι οικοδομούντες και οι φυλάσσοντες την πόλη. Αυτό πρέπει να το λέμε κάθε στιγμή. Κύριέ μου, αν δεν με φυλάξεις, δεν μπορώ να φυλαχτώ. Αν εσύ φυλάξεις, όλα είναι φυλαγμένα. Έτσι λοιπόν, χωρίς τον Ιησού Χριστόν δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Δεύτερον, έπρεπε οι μαθητές να αντιληφθούν ότι δεν έπρεπε να εφησυχάζουν και ότι θα σωθούν και ότι θα μπορούσαν να σωθούν μόνο και μόνο γιατί ήταν κοντά εις τον Χριστόν. Όχι, έπρεπε να αγωνιστούν δια να σωθούν. Τυπικό παράδειγμα, η οικογένεια του Λότ. Επειδή φεύγοντας από την πόλη των Σοδόμων, έτρεμαν όταν τους αναγγέλλεται ότι θα καταστραφεί η πόλη. Και όπως έτρεμαν, ξέρετε, εκείνος ο οποίος έχει σύγχυση, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να τρέξει, παθαίνει σύγχυση. Και οι άγγελοι οι δύο τους έπιασαν από τα χέρια, και τη γυναίκα του Λότ και το Λότ, τους έπιασαν από τα χέρια για να τους βοηθήσουν να φύγουν. Όμως δεν δυσκόλεψε τη γυναίκα του Λότ να γυρίσει πίσω και να κοιτάξει, παρά τη ρητή παραγγελία που έδωσαν οι άγγελοι, πίσω δεν θα γυρίσετε να κοιτάξετε. Και ενώ την κρατάει ο άγγελος, αυτή γυρίζει να κοιτάξει πίσω και γίνεται στήλη αλατιού. Άγγελος την κρατούσε. Έπρεπε λοιπόν να καταλάβουν οι μαθητές ότι δεν μπορούσαν να εφησυχάζουν ότι είναι ο Κύριος δίπλα τους και συνεπώς θα μπορούσαν να σωθούν. Τρίτον, τους προετοιμάζει να μάθουν τη δική του την απουσία. Απουσία, τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών, διότι ο Κύριος τους το είπε, και ιδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Και να, εγώ είμαι μαζί σας σ' όλη τη ζωή σας.
όπως και σε όλη τη ζωή των πιστών έως τη συντελείας του αιώνος, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Αλλά έπρεπε να μάθουν να μένουν μόνοι, χωρίς να είναι κάτω από την ορατή σκιά και προστασία του διδασκάλου. Γιατί στον κόσμο θα έμεναν μόνοι και θα περνούσαν πολλές περιπέτειες. Πώς θα μπορούσαν να αντισταθούν και να σταθούν? Τέταρτον, έπρεπε να αντιληφθούν ότι αυτοί που έχουν υπερήφανα φρονήματα χάνουν τη Θεία Χάρη και μπαίνουν σε περιπέτειες. Οι μαθητές είχαν αλαζονικά φρονήματα. Ναι, ναι, είχαν αλαζονικά φρονήματα. Θα γίνουμε υπουργοί. Ύστερα, λίγο μετά, όταν ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ρωτούν και ζητούν από τον Κύριον να καθίσουν δεξιά του και αριστερά του όταν θα βασιλεύσει, τι σήμαινε? Είχαν αλαζονία, είχαν αλαζονικά φρονήματα. Λοιπόν, έχετε αλαζονικά φρονήματα, χάνεται η χάρις του Θεού. Και όταν χαθεί η χάρις του Θεού, θα μπείτε στην περιπέτεια. Γι' αυτό εκείνο το βράδυ, που ήταν μία μικρογραφία όλης αυτής της υποθέσεως, επέρασαν αγωνιώδη νύχτα, τρικυμιώδη θάλασσα, άνεμο ισχυρό εις το μέσον της λίμνης. Σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Και εμβάντες εις το πλοίον, ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ, και σκοτία ήδη εγεγόνη, και ούκε λυλήθη προς αυτούς ο Ιησούς». Τι βλέπουμε εδώ? Ήρθε η νύχτα, καταλήφθησαν από το σκότος. Ο Ιησούς ακόμη δεν είχε έλθει. Αλλά πως θα ήρχε το? Δεν μπορούσαν να φανταστούν τον τρόπο που θα ήρχε το. Εκείνοι βέβαια πίστευαν ότι θα έφθαναν απέναντι και ο Κύριος, Κύριος ήτο. Θα ήρχε το? Πως θα ήρχε το? Ίσως με κάποιο άλλο καΐκι. Μεταφορικά, αυτός που έχει κενόδοξα φρονήματα, όπως εκείνη τη στιγμή οι μαθητές που ήθελαν να γίνουν υπουργοί του Ιησού στη Βασιλεία του, καταλαμβάνονται από τη σκοτία, τη σκοτία του νου και της καρδιάς, χωρίς να μπορούν να έχουν τον Θείον φωτισμό που δείχνει τη λύση και γαλινεύει την ψυχή. Είναι η γνωστή σκότωση του νου που λέγουν οι πατέρες. Όταν λέγει έχεις σκότωση νου και λοιπά και λοιπά, δηλαδή σκοτισμένο μυαλό. Μυαλό που έχει φύγει από τη θέση του. Δηλαδή αισθάνεσαι μία αποκέντρωση, αισθάνεσαι χαμένος. Μάλιστα εκεί οι πατέρες λένε, πήγαινε, μάλιστα ο Άγιος Ιάκος Ήρας λέγει, σου συνιστώ τη λήξη σου εις το παλίον σου, το παλίον ήταν το εξωτερικό ένδυμα, και κοιμήσου. Έχει και βιολογική σημασία αυτό, έχει και βιολογική. Όταν κοιμηθούμε, ξέρετε, αλλάζουν οι παραστάσεις, και ξυπνήσουμε, αλλάζουν οι παραστάσεις. Αλλά πολλές φορές σε αυτήν την όλη κατάσταση της ψυχής, της σκοτώσεως του νου, συνευδοκεί και οι κρίσεις. Έρχονται ανάποδα πράγματα. Έρχονται μαζεμένα κακά εις τον άνθρωπο και μαζεμένοι πειρασμοί. Πόσες φορές σε μια, θα λέγαμε, περίοδο γίνεται ένα σεισμός και πέφτουν τα σπίτια, ακολουθεί βροχή, δυσκολία, ή έχουμε μία πολεμική σύραξη και έχουμε βροχές, ή έχουμε σεισμούς, ή έχουμε καύσωνα υπερβολικών, και αυτή η κτήση έρχεται εναντίον μας και προστίθεται
ό,τι κακό μας επιφέρει, σε ό,τι κακό νιώθουμε μέσα μας. Μας διηγεί το Ευαγγελιστής Ματθαίος το εξής: οψίας δε γενωμένης, μόνος ειν εκεί. Ενώ λέει έγινε βραδάκι, ο Κύριος ήταν μόνος εκεί που έγινε ο χορτασμός των πεντακισκυλίων. Το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης ειν, ήταν στη μέση της λίμνης, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γαρ εναντίος ο άνεμος, ήταν αντίθετος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυχτός, ανάμεσα στο χρονικό διάστημα που φιλούσαν την τετάρτη σκοπιά, 3 με 6 το πρωί, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί της θαλάσσης. Πήγαινε προς αυτούς ο Ιησούς περπατώντας επάνω εις την θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντες ότι φάντασμα εστί. Ο Ιησούς, τι απάνω στα κύματα της θαλάσσης? Φάντασμα είναι. Και από το φόβο έκραξαν. Δεν έφτανε όλη η περιπέτειά τους, ήρθε και αυτή η περιπέτεια του τρόμου, της κραυγής. Φώναξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον. Αμέσως τους μπήλησε ο Ιησούς λέγοντάς τους, γιατί είχε ήδη πλησιάσει προς το πλοίον: θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Πάρετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβόσαστε. Και όταν τελικά αντιπαρέρχομαι τα παρακάτω, παρελήφθη ο Κύριος από τους μαθητάς του εις το πλοίον, αυτοί τόσο φοβήθηκαν οι μαθητές, ώστε είπαν: ποιος είναι αυτός που είναι μαζί μας? Ποιος είναι αυτός που τον έχουμε διδάσκαλον? Προσεκίνησαν αυτό λέγοντες: αληθώς Θεού Υιός Ή. Τον προσεκίνησαν και του είπαν: αληθινά είσαι Υιός του Θεού. Και τίθεται το ερώτημα, εδώ θέλω να προσέξετε ιδιαιτέρως: και ποια είναι η ταυτότητα του Ιησού? Ποιος είναι ο Ιησούς? Ποιος είναι? Το ερώτημα των μαθητών: ποιος είναι? Τι είναι αυτά τα θαυμαστά πράγματα? Ποιος είναι ο Ιησούς? Διαβάζουμε εις το βιβλίο του Ιώβ. Προσέξατε το τι ωραίο που είναι. Οσίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δεστήλοι αυτοί σαλεύονται. Αυτός που σύει τη γη που είναι κάτω από τον ουρανό εκθεμελίων. Επιστεύεται στην αρχαιότητα ότι η γη είναι στηριγμένη επάνω σε στήλους. Εξού και η έκφραση: η δε στήλη αυτής, η στήλη της σαλεύονται, δηλαδή μία σεισμική δόνηση. Αυτός δηλαδή που σύει την γη, ο λέγον το ηλίο και ούκ ανατέλει. Αυτός που μπορεί να πει στον ήλιο: δεν θα ανατείλεις. Κατά δε άστρων κατασφραγίζει. Αυτός που μπορεί να πει, να κρατήσει κλεισμένα και σφραγισμένα στη φωτεινότητά τους τα αστέρια. Όταν είσαι στον ουρανό μόνος, τανείο θα πει τεντώνω, τεντώνω, όπως φερειπίν ένα λάστιχο, το τανείο, το τεντώνω. Συ, ο οποίος Θεός είναι εκείνος ο οποίος μόνος του τανείει τον ουρανόν, τον απλώνει τον ουρανό και περιπατών ως επεδάφους επί θαλάσσης και, περπατάει επάνω στη θάλασσα σαν να είναι έδαφος. Οποιον μεγάλα και ανεξιχνίαστα ενδοξάται και εξαίσια όν ουκέστην αριθμός. Δεν υπάρχει αριθμός των μεγαλείων που πράττει ο Θεός. Για ποιον μιλάει εδώ ο Ιώβ? Για ποιον μιλεί? Ποιος είναι αυτός ο οποίος
τα νήη των ουρανών. Ποιος είναι αυτός ο οποίος περιπατεί επάνω στην θάλασσα? Ποιος άλλος? Προφανώς ο Γιαχβέ, ο Κύριος, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Κύριος είναι ο τανίων των ουρανών. Και μάλιστα ένας άλλος ψαλμός λέει: ο τανίων των ουρανών, οσί δέριν, σαν το δέρμα. Πώς απλώνει κανείς ένα δέρμα? Είναι λοιπόν ο Κύριος, ο Γιαχβέ. Γιαχβέ θα πει Κύριος. Αυτός είναι. Ποιος άλλος μπορεί να είναι? Και αυτός που περιπάτησε πάνω στη θάλασσα και έφτασε πεζός στο λίμνο, στο μέσο της λίμνης, για να συναντήσει τους 12 μαθητάς, ποιος είναι? Προφανώς ο Ιησούς, ο οποίος είναι ο Κύριος, ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι, ο ίδιος είναι ο περιπατών επί της θαλάσσης ως επεδάφους, σαν να είναι ξηρά. Άρα ανάμεσα στον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, τον Κύριο που μίλησε στο Σινά, που μίλησε στον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώ, που μίλησε εις τον Μωυσέα, που μίλησε εις τους προφήτας, ανάμεσα λοιπόν στον Κύριο της Παλαιάς Διαθήκης και τον Ιησούν, τι υπάρχει? Ταυτότης. Υπάρχει ταυτότης. Είναι ο ίδιος. Είναι η ενυπόστατο σοφία του Θεού, δηλαδή η σοφία το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που είναι προσωπικός Θεός, η ενυπόστατο σοφία που ενθρώπισε. Σας συγκλονίζει αυτό? Ακόμη ο Κύριος Ιησούς είπε εις τους μαθητάς του: εγώ ημί, μη φοβήστε. Αλλά αυτό το «εγώ ημί» το βρίσκομαι πάμπολες, καθ' υπερβολήν πολλές φορές γραμμένο εις την Παλαιά Διαθήκη, και κατά κανόνα αναφέρεται εις τον Γιαχβέ, εις τον Κύριον. «Εγώ ημί Κύριος ο Θεός σου». Ακούτε, «εγώ ημί Κύριος ο Θεός σου», «εγώ ημί», «εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου» κλπ. Κλπ. Πόσες φορές δεν το συναντούμε αυτά σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης? Και ο Ιησούς με όλη τη σοβαρότητα και την βαρύτητα της στιγμής, γιατί περιπατεί επάνω στα κύματα, δεν είναι ένας ελεύθερος χρόνος με αεράκι ωραίο, ο ήλιος θαυμάσιος, τρομερή νύχτα και περιπατεί επί της θαλάσσης, που είναι αυτή η βαρύτητα αυτής της στιγμής, θα πει την ιδίαν φράση: «εγώ ημί». Ποιος λοιπόν είναι ο Ιησούς? Προφανώς ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Ακόμη ο Κύριος Ιησούς είπε στους Εβραίους: εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί, αποθανείστε εν τες αμαρτίες ημών. Είναι στον Ιωάννη στο 8ο κεφάλαιο, στον 24ο στίχο. Πολύ σπουδαίο. Θα πει: εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι. Ποιος εγώ είμαι? Ο Γιαχβέ, ο Κύριος. Θα πεθάνετε στις αμαρτίες σας. Εάν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι. Και ο κόσμος, δηλαδή οι άρχοντες τα λοιπά που τον άκουγαν, τον ερώτησαν: «Συ τις ή, συ ποιος είσαι?» Βλέπετε λοιπόν το ερώτημα: ποιος είσαι, ποια είναι η ταυτότητά σου? «Εγώ ημί ο Ον». «Εγώ ημί ο Ον», «εγώ είμαι ο υπάρχον», εκείνο που είπε ο Κύριος μέσα από τη βάτο που εφλέγετο και δεν κατεκαίετο εις τον Μωυσέα,
Εγώ είμαι Ιωών. Ποιο το όνομά σου, Κύριε, λέει ο Μωυσής, για να το πω εις τους Εβραίους της Αιγύπτου. Εγώ είμαι Ιωών. Εγώ είμαι ο υπάρχον, ο πάντοτε υπάρχον. Και ακόμη τους είπε, μη φοβήστε, μη φοβήστε. Εάν αμαρτάνομαι, τότε οφείλομαι να φοβούμεθα την τιμωρία του Κυρίου. Εάν δεν αμαρτάνομαι, τότε και δεν φοβούμεθα. Αλλά όμως είναι και ο φόβος του Κυρίου ο αγνός, όπως λέγει ένας ψαλμικός στίχος. Και αυτός ο φόβος δεν πρέπει να φύγει ποτέ από την ψυχή μας, γιατί είναι ο φύλακας της ψυχής μας. Και όταν υπάρχει αυτός, ουδέποτε θα αμαρτήσουμε, γιατί θα έχουμε πάντοτε το φόβο του Θεού. Αγαπητοί, είχαμε τη μεγάλη ευλογία από το Θεό να γνωρίσουμε εκείνον που περιεπάτησε επί της θαλάσσης και τον αναγνωρίσαμε ποιος είναι. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο μόνος αληθινός Θεός, ο Κύριος και Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αν εννοήσουμε τα πράγματα αυτά, τότε θα έχουμε κάνει την μεγαλύτερη ανακάλυψη της ζωής μας, που είναι η ανακάλυψη, που είναι ανακάλυψη σωτήριος. Εγώ θα σας έλεγα, μη μάθετε ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου μοιχεύσεις, μη τα μάθετε, ας τα στην άκρη. Στην άκρη, τίποτα, μη μάθετε τίποτα, ας τα στην άκρη. Ένα μόνο, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και Θεός, πανταχού παρών. Είναι ο φοβερός Κύριος. Και από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, νόμος δικαίω ουκείται. Νόμος στον δίκαιον δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πια ανάγκη να φωνεύσεις, να κλέψεις, να μοιχεύσεις. Γιατί ξέρεις ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Η παρουσία Του σε αφήνει σε μία κατάπληξη. Και αυτή η κατάπληξη είναι η σοβία. Και δεν μπορείς πια να αμαρτήσεις. Από εδώ βγαίνει το ήθος. Εκ της πίστεως και εκ της γνώσεως του ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι, αγαπητοί μου, έχουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Ας πράξουμε ό,τι έπραξαν και οι μαθητές. Να τον προσκυνούμε σε όλη μας τη ζωή. Αυτόν που είναι ο Υιός του Θεού, που ενυνθρώπησε και μας είπε να μην φοβούμεθα τα υπαρξιακά μας προβλήματα. Γιατί εκείνος είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Τι θα πει ζωή, τι θα πει θάνατος, εκείνος που κρατάει τα κλειδιά της ζωής και του θανάτου, αυτός δίδει πάντα την απάντηση. Στον Ιησού Χριστόν τα υπαρξιακά προβλήματα του ανθρώπου είναι λυμένα. Μέσα στη σύγχυση της εποχής που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι Θεό πιστεύουν, εμείς είμεθα ευτυχείς που ανακαλύπτομαι διαρκώς το πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Πιστεύω ότι προσετέθη μια ακόμη γνώση στη γνώση της σήμερα, με ό,τι είπαμε, στη γνώση της ταυτότητος του προσώπου του Ιησού Χριστού. Ας είναι δοξασμένον το Άγιο όνομά Του.